Γιώργο μου, καλό. Καλημέρα, μάλλον εκεί πέρα, ε. Γεια σας, καλημέρα. Καλημέρα. Ακριβώς. Τι γίνεται, για πες. 9 παρά 20 το πρωί, 9 παρά 20. Εντάξει, καταρχάς είσαι μία ώρα καλύτερα από ό,τι σε βρίσκαμε στην Αμερική. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι δεν είναι. Και στην Αμερική καλά ήταν, Αλεξάνδρε, δεν είχα πρόβλημα. Τι έγινε, για πες, Βραζιλία, πες λίγο τις πρώτες σου εντυπώσεις. Γενικά από τις εικόνες, από την πόλη, από αυτά. Φοβερή γρασία. Φοβερή γρασία. Αποπληκτική ατμόσφαιρα, ειδικά το μεσημέρι. Οι πρώτες εικόνες εδώ από το Αρακαζού, σκέψω ένα παραθαλάσσιο μέρος της Ελλάδας στη δεκαετία του 80. Και θα καταλάβεις περί τίνος πρόκειται. Μια μεγάλη λεωφόρος παραλιακή. Στη μια πλευρά βέβαια τα ξενοδοχεία και τα μαγαζιά. Και απ' την άλλη η παραλία. Γιώργο, τι ώρα νυχτώνει εκεί? Κανονικά. Όχι, κανονικά, όταν λέμε κανονικά εννοούμε τις 6.30 ώρα. 6.30 ώρα. Άρα δηλαδή ουσιαστικά από όλα τα παιχνίδια του Μουντιάλ ένα θα είναι βραδινό από το πρόγραμμα της κάθε μέρας, έτσι δεν είναι? Ναι, βέβαια. Αυτό που ξεκινάει 7 η ώρα δική σας? Έτσι, τον μία το ελληνικό. Μία μετά τα μεσάνυχτα στην Ελλάδα. Όλα τα άλλα θα είναι με ήλιο δηλαδή τα παιχνίδια. Ναι. Μάλιστα. Ειδικά το πρώτο που είναι μία το μεσημέρι. Είναι και δύσκολες συνθήκες για τους παίχτες. Αυτό πιστεύεις εσύ όπως ζεις εκεί την ατμόσφαιρα, ότι ειδικά οι Ευρωπαίοι, οι ευρωπαϊκές ομάδες που θα έρθουν εκεί και που έχουν να αντιμετωπίσουν παιχνίδια όπως ζεις και εσύ μία το μεσημέρι ώρα Βραζιλίας, θα έχουν ειδικά όταν αντιμετωπίζουν λατινοαμερικάνικες ομάδες, γιατί εμείς μην ξεχνιόμαστε ότι στο πρώτο παιχνίδι αντιμετωπίζουμε την Κολομβία. Θα έχουν μειονέκτημα, γιατί όταν μου λες ότι εσύ δεν μπορείς να αναπνεύσεις, προσπαθώ να σκεφτώ λίγο τους ποδοσφαιριστές στην δική σου κονσόλα. Να σου πω κάτι, Αλέξανδρε. Επειδή τώρα οι ποδοσφαιριστές, άλλος ο οργανισμός τους και το πώς αντιδρούν σε τέτοιες καταστάσεις, πέρα από αυτό όμως, έχουν οι ομάδες πλέον τέτοια επιτελεία. Που φτιάχνουν ένα πρόγραμμα τέτοιο που βοηθούν τους ποδοσφαιριστές να ξεπερνούν αυτά τα ζητήματα. Δηλαδή, θυμάμαι, να σου πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Θυμάμαι το παιχνίδι με το Ισραήλ στο Τελ Αβίβ, που ήταν μεσημεριανό. Ναι. Αν το θυμάστε. Βεβαίως. Έτσι. Είχε καταστρωθεί από το τεχνικό επιτελείο της Εθνικής ολόκληρο πλάνο για το τι ώρα πρέπει να φάνε, για το τι ώρα πρέπει να κοιμηθούν. Γιατί είχαν να αντιμετωπίσουν τέτοιες συνθήκες παρόμοιες. Οι διεθνείς. Είχε καταρτιστεί ένα φοβερά λεπτομερές πρόγραμμα για το πώς θα πρέπει να είναι η ζωή τους λίγες μέρες πριν από αυτό το παιχνίδι. Και όσο πλησίαζε ο αγώνας, βέβαια. Πήγε η Εθνική, έπαιξε και κέρδισε. Θα μου πεις τώρα, άλλο να παίζει με την Κολομβία, άλλο να παίζει με το Ισραήλ. Άλλο να παίζει με μια. Εντάξει, και εκείνο το παιχνίδι ήταν υψηλού βαθμού δυσκολίας. Ναι, βέβαια. Και οι συνθήκες. Όπως εδώ θα είναι γνώριμες για τους Κολομβιανούς, έτσι και εκεί θα είναι γνώριμες για τους Ισραηλινούς. Ναι. Έτσι. Πώς δεν παίζει ρόλο. Δεν προσπαθώ να πω δηλαδή ότι δεν έχει σημασία αυτό στο παιχνίδι. Αλλά από την άλλη, κατά την προσωπική μου άποψη, δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως άλοθη αγωγή. Άλαθο, βεβαίως. Δεδομένα. Έτσι, προς Θεού δεν είναι τώρα αυτό να το έχουμε ως δικαιολογία. Δηλαδή, αν όμοιγεντο. Κάτι δεν πάει καλά στο μάτι με την Κολομβία, μας έφυγε η γραφεία. Θέλω να σε ενημερώσω καταρχάς πριν συνεχίσουμε στα αγωνιστικά ότι έχει δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα στην τελετή έναρξη του Μουντιάλ, εσύ προσωπικά. Εγώ προσωπικά θα σου πω, γιατί είδε η Τζένιφερ τη φωτογραφία σου με τη Μενούνος, ζήλεψε το κορίτσι. Είδε τη φωτογραφία σου με τη Μενούνος, ζήλεψε το κορίτσι. Η Τζένιφερ Λόπες. Και δεν θα είναι στην απορρομή. Και έκανε έτσι. Σκηνές ειδοτυπίας, γιατί λέει ο Γιώργος τώρα με τη Μενούνος, δεν κατάλαβα ποια είναι η Μενούνος που μου τον πήρε και δεν θα έρθει. Εντάξει, άμα είναι τώρα να δημιουργηθεί το θέμα, αυτό από την Τζένιφερ να βγάλουμε μια φωτογραφία και να τελειώνει αυτό το θέμα. Λοιπόν, για πάμε. Χθες ήταν η πρώτη προπόνηση. Θα σου πω και κάτι άλλο. Καλή η Μαρία Μενούνος και η Τζένιφερ Λόπες, αλλά την άλλη τη Μαρία ποιος την ακούει, τη δικιά μου. καλό. Λοιπόν, για πάμε λίγο στα αγωνιστικά. Πρώτη προπόνηση δεν έχει γίνει ακόμα.
Στο Ρακαζού. Έγινε, καθίστε. Ποια προπόνηση εννοείται. Για ποια μέρα. Για ποια μέρα. Η χθεσινή έγινε. Μάλιστα, αυτό λέω. Χθεσινή έγινε. Να ρωτήσω κάτι τώρα, Γιώργο. Η σημερινή είναι προγραμματισμένη 5,5 ώρα Βραζιλία. Η χθεσινή έγινε, ήταν την πρώτη φορά που οι παίχτες πάτησαν στο γήπεδο όπου είναι η έδρα τους, ας πούμε, για τις προπονήσεις το προσεχές 20ήμερο. Ένα πάρα πολύ καλές εγκαταστάσεις, πολύ ωραίες. Δηλαδή, σε σχέση με αυτό που είχαν δει οι επιτελείς της ΕΠΟ όταν είχαν κάνει την επίσκεψη και πριν ξεκινήσουν τα έργα, καμία σχέση, νύχτα με τη μέρα. Καλό είναι αυτό. Ήτανε, δηλαδή, ευνηδιάστηκαν ευχάριστα και οι ίδιοι άνθρωποι της ΕΠΟ που είχαν έρθει τότε, ο Σάντος, ο Φίσας, ο Τσαπίδης, ο Μιχάλης, ο υπεύθυνος επικοινωνίας της Ομοσπονδίας, ευνηδιάστηκαν ευχάριστα με αυτά που είδαν εδώ. Δηλαδή, τα έργα όλα έγιναν όπως τα περίμεναν και όπως τα ήθελαν. Δίπλα ακριβώς είναι ένα κλειστό γυμναστήριο στο οποίο χτυπεί το κέντρο τύπου. Εκεί που θα δουλεύουμε δηλαδή εμείς τις μέρες και τις ώρες των προπονήσεων της εθνικής ομάδας. Λοιπόν, χθες η προπόνηση ήταν ανοιχτή για 15 λεπτά. Δεν γίνανε φοβερά πράγματα, γιατί οι παίκτες που έρχονταν και από την κούραση και του μεγάλου ταξιδιού αλλά και της ταλαιπωρίας που πέρασαν μέχρι να φτάσουν εδώ, με όσα έχουν συμβεί μετά την βλάβη που υπέστη το αεροσκάφος που ήταν να τους μεταφέρει εδώ. Σήμερα η προπόνηση είναι προγραμματισμένη για τις 5.30, είναι ανοιχτή για το κοινό και για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και δεν θα γίνουν δηλώσεις από τους παίκτες, από αύριο ξεκινούν οι δηλώσεις. Το μεγάλο θέμα βέβαια στην εθνική ομάδα όσον αφορά τα αγωνιστικά έχει να κάνει με το Σοκράτη Παπασταθόπουλο. Σήμερα είναι Δευτέρα, οι εκτιμήσεις λένε ότι πιθανότατα την Τετάρτη θα επιστρέψει σε κανονικό ρυθμό προπονήσεων. Αυτό σημαίνει ότι του μένουν 3 μέρες προπονήσεων για να διαπιστώσει ο Φερνάντο Σάντος το επίπεδο ετοιμότητάς του ενώπιση του πρώτου αγώνα. Εγώ θα ρισκάρω και θα κρατήσω μικρό καλάθι ακόμα, γιατί λείπει μέρες από τις προπονήσεις. Δεν ξέρω αν με 3 προπονήσεις που θα μπορέσει να κάνει, αν τελικά επιστρέψει την Τετάρτη σε κανονικό ρυθμό, δεν ξέρω αν θα προλάβει να είναι σε απόλυτη ετοιμότητα, να είναι σε 100% και να παίξει σε ένα τόσο καθοριστικό και κρίσιμο παιχνίδι. Θα περιμένουμε να δούμε. Είναι το σύριαλ αυτών των ημερών, δηλαδή το τι θα γίνει με τον Σωτάζη Παπασταθόπουλο. Γιώργο, για να δούμε λίγο και την εικόνα που σου άφησε και εσένα το τελευταίο φιλικό της Εθνικής με την Βολιβία, γιατί έχουμε να τα πούμε από την Παρασκευή. Στη συζήτηση μας που είχαμε πριν με τον Ανδρέα, είπα ότι έχω την αίσθηση ότι ήταν τόσο καλή εικόνα της τριπλέτας Κατσουράνη Μανιάτη Κονέ, εμένα τουλάχιστον αυτή την αίσθηση μου άφησε, που νομίζω ότι η γρίφη για την ενδεκάδα της Εθνικής στο πρώτο παιχνίδι με την Κολομβία περιορίστηκαν από 3-2. Νομίζω ότι αυτοί ήταν οι 3 που θα ξεκινήσουν. Έχω λάθος εγώ? Έχει κερδίσει πόντους αυτή η 30. Έχει κερδίσει πόντους. Είναι αλήθεια αυτό. Έχει κερδίσει πόντους σίγουρα. Μπροστά τι γίνεται, μπορείς να μου πεις, έχεις μία εικόνα? Γιατί είχαμε το πρόβλημα του Μήτρογλου. Μιλάμε για την κορφή και για την υπόθεση Φετφατζίδη. Αυτό. Νομίζω ότι ο Σαμαράς δεν βγαίνει. Ο Σαμαράς θα είναι ένας από τους 3. Για τις άλλες δύο θέσεις είναι ο γρίφος ο δικός μου. Εγώ νομίζω ότι ο Σαλτικίδης θα ξεκινήσει το παιχνίδι. Ναι. Και θα το ξεκινήσει και για. Διότι μπορεί, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, γιατί είναι ο παίκτης που μπορεί να γυρίσει, να βοηθήσει και στην άμυνα και να χρειάζεται κάλυψη. Το Ρωσίδη. Mm-hmm. Να χρειάζεται κάλυψη το Ρωσίδη, ειδικά αν το ακραίος αριστερός μπακ της Κολομβίας κατεβαίνει αρκετά προς την επίθεση. Mm-hmm. Αυτά δεν τα έχουμε καταχαρίσει ακόμα όσον αφορά την τακτική που σκέφτεται να πει στους Σάντος ή τι έχουν δει στο βίντεο. Δεν έχουμε μπει σε αυτή τη διαδικασία ακόμα. Από σήμερα θα ξεκινήσουν αυτά. Πάντως εγώ δίνω προβάδισμα στο Σαλτικίδη. Και για μένα οι θέσεις που παίζονται είναι 2. Μία, εξακολουθώ να πιστεύω ότι είναι αυτή η μία θέση της μεσαίας γραμμής για την τριπλέτα, αν και έχει προβάδισμα η τριάδα των Κατσουράνη, Μανιάτη και Κονέ. Και ένας από τους 2 επιθετικούς, ο Μήτρογλου με τον Γκέκα,
δεν μπορώ να σας πω δηλαδή ότι πάμε προς τη μία ή προς την άλλη πλευρά. Ο Γκέκας με την Βολιβία είχε ευκαιρίες, έτσι έκανε γκολ, είχε καλές στιγμές, δεν τις αξιοποίησε. Από την άλλη ο Μήτρογλου μπήκε αλλαγή με την Βολιβία, πάλι δεν φάνηκε ιδιαίτερα. Έχει μια-δυο ατομικές ενέργειες μόνο με μια στιγμή που έχει βγάλει στο Σαμαρά και άλλη μια καλή στιγμή που είχε. Είναι φοβερό αυτό το δίλημα εκεί τώρα για τον Φερνάντο Σάντος. Και δυστυχώς είναι δίλημα από την ανάποδη. Γιατί είναι η θέση ίσως που δεν έχει κανένα ποδοσφαιριστή σε καλή κατάσταση. Ναι, ναι. Είναι εκεί, υπάρχει θέμα εκεί. Υπάρχει θέμα. Ενώ τα υπόλοιπα διλήμματά του είναι μάλλον προς τη θετική κατεύθυνση. Δηλαδή, το δίλημα για την παρουσία του Φετφατζίδη προέρχεται από την πολύ καλή απόδοσή του στα φιλικά. Το δίλημα στα χαφ είναι γιατί υπάρχουν παίκτες όπως και ο Κονέ, ακόμα και ο Ταχτσίδης, αν προετοιμάσει ο Καραγκούνης, που δεν ξεκίνησαν στην αρχική τριπλέτα. Που θυμίζουμε ότι στο πρώτο φιλικό με την Πορτογαλία είχαν παίξει Κατσουράνης, Μανιάτης, Τζιόλης. Και μέσα από τα φιλικά, με την καλή απόδοση άλλων παιχτών, δημιουργήθηκαν αυτά τα διλήμματα. Νομίζω δύσκολο δίλημα, επειδή ακριβώς δεν έχει παίχτη σε καλή κατάσταση, είναι το δίλημα στην κορυφή της επίθεσης. Ναι, ουσιαστικά το πιο δύσκολος γρίφος, ας πούμε. Ακριβώς. Είναι αυτός για τον προπονητή. Γιατί πολύ σωστά λες ότι για τα άλλα είναι ευχάριστο, δηλαδή αυτό που λέμε το τετριμένο ευχάριστο τέρμα κέφαλο. Γιατί έχει να επιλέξει μεταξύ δύο λύσεων και περισσότερων που είναι σε καλή κατάσταση. Εσύ αποκλείεις πάντως αυτή τη στιγμή με τα δεδομένα που βλέπεις και στις προπονήσεις σκέψη για π.χ. μετάθεση του Τσαλπιγκίδη στην κορυφή και ταυτόχρονη παρουσία με τον Φετφατζίδη. Το αποκλείς, πιστεύεις δηλαδή ότι ένας από τους δύο θα είναι στην κορυφή, ο Μήτρο Γλου και Κασ. Δεν μπορώ να το αποκλείσω. Όχι, δεν μπορώ να αποκλείσω τίποτα αυτή τη στιγμή όσον αφορά την επίθεση. Δεν ξέρω τι μπορεί να σκεφτεί ο προπονητής. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Μάλιστα. Θα είναι έκπληξη βέβαια αυτό να γίνει, αλλά δεν μπορώ να αποκλείσω ακόμα τίποτα. Είναι Δευτέρα ακόμα, είναι πολύ νωρίς. Σωστό είναι αυτό. Σωστό και είναι. Μπορεί να έχει γίνει και οικογενειακό δίτερμα. Είναι πολύ νωρίς να το δούμε αυτό. Ωραία, για πάμε λίγο να γυρίσουμε λίγο στα μη αγωνιστικά, να πάμε λίγο στα έξω αγωνιστικά από τη Βραζιλία. Για πες από χθες το βράδυ, τίποτα, βόλτες εκεί, πόλη, Βραζιλιάνοι, ατμόσφαιρα. Αυτά θέλουμε να ακούμε. Λοιπόν, ναι. Μέχρι εδώ η περιοχή, σας είπα, είναι σε ένα τουριστικό φέρετρο. Η ατμόσφαιρα, σας είπα πως είναι αποκλειστική. Το μεσημέρι έχει πάρα πολύ υγρασία. Λοιπόν, οι άνθρωποι είναι φιλόξενοι, αρκετά φιλόξενοι. Το μεγαλύτερο μειονέκτημα είναι ότι δεν μιλάει σχεδόν κανένας αγγλικά. Υπάρχει φοβερό πρόβλημα στην επικοινωνία, ακόμα και στα ξενοδοχεία δηλαδή. Παρότι έχουν τουρισμό, δεν μιλούν αγγλικά οι άνθρωποι εδώ. Δηλαδή η επικοινωνία μας είναι δύσκολη. Δηλαδή σε κάθε βάρδια, ας πούμε εδώ των υπαλλήλων, ζήτημα να συναντάς έναν να μιλάει αγγλικά. Αλλά είναι πάρα πολύ φιλόξενοι, πρόθυμοι να βοηθήσουμε σε οτιδήποτε ζητήσεις, εφόσον το καταλάβουν πρώτα έτσι, εφόσον το κατανοήσουν και εννοηθεί. Στο ταξί, ας πούμε, τη μέρα που φτάσαμε από το Σάο Πάολο εδώ στο Αρακαζού, το ταξί που μας μετέφερε, ζήτησε ένας συνάδελφος να σταματήσουμε να πάρουμε νερά, να ψωνίσει κάτι που ήθελε, να πάρει τσιγάρα, ας πούμε, για παράδειγμα. Και ο ταξιτζής πολύ πρόθυμα, παρότι ήταν περασμένη ώρα, τον πήγε να αγοράσει αυτά που ήθελε, μας έφερε στο ξενοδοχείο. Είναι πολύ, πολύ φιλοξένοι, πάρα πολύ φιλοξένοι. Και ταιριάζουν πάρα πολύ, αυτό σκεφτόμουν, ταιριάζουν πάρα πολύ με τους Πορτογάλους. Ναι, ίδια. Πάμε το 2004 αυτό. Πρώτα απ' όλα έχουν πάρα πολλά κοινά στοιχεία. Και στη φιλοξενία όμως είναι του ίδιου τύπου άνθρωποι. Θυμάμαι και στην Πορτογαλία το 2004 στο Euro, ότι οι Πορτογάλοι γίνονταν χαλή να τους πατήσεις ό,τι ζήταγες. Φοβερά φιλοξενή. Φοβερά φιλοξενή. Το ίδιο ισχύει και εδώ. Μάλιστα. Ωραία. Αυτές είναι οι πρώτες εικόνες. Από εδώ στο ξενοδοχείο της Εθνικής χθες, όταν έφτασε η αποστολή, υπήρχε υποδοχή από ένα τοπικό συγκρότημα και από παιδάκια που φόραγαν φανέλες που έγραφαν καλώς ήρθατε. Τα μέτρα ασφαλείας είναι πάρα πολύ μεγάλα στο ξενοδοχείο που μένει η Εθνική. Δηλαδή το οικοδομικό τετράγωνο που βρίσκεται το ξενοδοχείο είναι
αποκλεισμένο, υπάρχουν περιπολικά. Χθες η ομάδα έφτασε εδώ από το αεροδρόμιο με ισχυρή αστυνομική δύναμη. Πετούσε από πάνω συνεχώς ένα ελικόπτερο της αστυνομίας. Το ίδιο έγινε και το βράδυ στην προπόνηση. Το ελικόπτερο βρισκόταν πάνω από το γήπεδο συνεχώς. Αυτές είναι οι πρώτες εικόνες εδώ από το Αρακαζού. Ωραία. Έγινε, Γιώργο μου. Από αύριο. Τι άλλο θέλετε να ρωτήσετε? Τίποτα. Δεν θέλουμε να τα λέμε κιόλας στο ραδιόφωνο, γιατί από σήμερα σε περιμένει και πάρα πολλή δουλειά. Υπάρχουν πολυσέλιδα ρεπορτάζ από το αυριανό γκολ. Ούτως ή άλλως μπαίνουμε σε ρυθμούς μουντία, αλλά αρχίζουν τα ένθετα. Καλά, ξεκουράστηκες εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Από τώρα, από αύριο. Από αύριο. Ξέρεις, θα έχουμε μια διπλή επικοινωνία. Θα έχουμε μία την ώρα της εκπομπής και μία αμέσως μετά για το τι θα έχει το αυριανό γκολ. Εγώ πιστεύω ότι στον αέρα μπορούμε να τα κανονίζουμε. Θα τα κανονίζουμε. Εντάξει, Γιώργο μου. Μπορούμε και τώρα, αν θέλετε να τα πούμε. 8.000 λέξεις δεν είναι τίποτα, Γιώργο μου, που χρειαζόμαστε, δεν είναι τίποτα. Ναι. Θα γράψω 1.500 εγώ και 6.5 ο Αλέξης. Έτσι. Σωστό. Έγινε, Γιώργο μου. Λοιπόν, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Γιώργο μου.